Γιατροί και νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας παρακολούθησαν το πρωί της Κυριακής σεμινάριο για την βασική υποστήριξη της ζωής και την αυτόματη εξωτερική απεινίδωση. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διοργάνωσαν ένα ιδιαίτερο σεμινάριο για τους νοσηλευτές και γιατρούς του νοσοκομείου σχετικά με την εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής και την αυτόματη εξωτερική απεινίδωση. Απότερος στόχος βέβαια είναι οι εκπαιδευόμενοι να μεταφέρουν τις πολύτιμες αυτές γνώσεις και σε πολίτες, ώστε αυτοί να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση άμεσης ανάγκης που κάποιος καταραίει μπροστά του. Το πρωτόκολλο λέει 4-5 εκατοστά. Όταν πρόκειται για παιδί, λέμε για παιδί όχι τρέφος, λέμε το 1/3 του θώρακα. Το βάθος της συμπιέσεις πρέπει να είναι 4-5 εκατοστά. Οι συμπιέσεις πρέπει να διαρκούν, πρέπει να, στο 1 λεπτό, πρέπει να πετύχουμε 100 συμπιέσεις το λεπτό. Εντάξει. Περίπου. Λοιπόν, έλα λίγο. Λοιπόν, βρίσκεσαι στην πλατεία Σκουφά, έχεις μία γυναίκα 52 χρονών, η οποία διασχίζει την πλατεία. Εντάξει. Εσύ προχωρά και την βλέπεις να καταραίει ξαφνικά μπροστά σου. Εντάξει. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις? Θα προσεγγίσουμε με ασφάλεια το θύμα. Ωραία. Ασφαλίζοντας πρώτη την ασφάλεια. Σωστά. Και μετά του θύματος. Τον αναγνώ, Είσαι καλά. Αν έχει καλά. Αν αντιδράει. Αντιδράει. Δεν σου απάντησε. Δεν μου απαντάει. Σηκώνω το χέρι, θα βάζω βοήθεια. Ωραία. Μετά συνέχεια. Θα πρέπει να ακούω απελευθερώσω τον αεροαγωγό, να ελέγξω να αναδεικνύει. Έκταση λοιπόν κεφαλής, έτσι. Το χέρι σου στο μέτωπο του θύματος, κατά δύο δάχτυλα στο στέγιο του θύματος κάτω γράφω. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Ο έλεγχος της αναπνοής πόσο πρέπει να διαρκεί? 5 δευτερόλεπτα. Ωραία.